Μετά αντίστροφα, το άνοιγμα της πλατφόρμας. Καλημέρα, χρόνια σας πολλά κύριε Νεφελούδη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για αυτούς τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, με κάθε επιφύλαξη, διότι έχει τρομάξει το είναι μου με την προσπάθεια συνέπειας των οργανισμών που είναι τέρατα, όπως είναι ο ΑΕΔ. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι η πλατφόρμα ανοιχτή μεταξύ 16 με 20, την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Δηλαδή θα ανοίξει 16 με 20 του μηνός? Πιστεύω ότι στο διάστημα μεταξύ 16 με 20 να ανοίξει η πλατφόρμα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι δικαιούχοι να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν με τις αιτήσεις τους. Θα αφορά όλους? Θα αφορά όλους. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε ότι είναι η δεύτερη παρέμβαση που κάνουμε σαν Υπουργείο Εργασίας στον χώρο των δραστηριοτήτων, των αρμοδιοτήτων του ΤΕΟΣ ΟΕΚ. Η πρώτη παρέμβαση που κάναμε αφορούσε τις εργατικές κατοικίες, θα θυμάστε ίσως. Ναι. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τους δανειολήπτες, προσέξτε, από τα ίδια κεφάλαια, που πήραν δάνεια από τα ίδια κεφάλαια του ΤΕΟΣ ΟΕΚ, γιατί υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία αυτών που έχουν πάρει τραπεζικά δάνεια, των οποίων το επιτόκιο επιδοτεί ο ΑΕΔ, ο ΤΕΟΣ ΟΕΚ, για τους οποίους θα κάνουν παρέμβαση σε εύθετο χρονικό διάστημα. Αυτό το εύθετο χρονικό διάστημα, κύριε Νεφελούδη, θα είναι φέτος, θα αρχίσει? Προφανώς θα είναι φέτος και δεν θα αργήσει πολύ. Δεν θα αργήσει αυτό πολύ. Όχι, όχι. Γιατί και πιέσεις δεχόμαστε και είναι και δίκαιο και για αυτή την κατηγορία να έχουμε απαντήσεις πολύ συγκεκριμένες. Απλώς να το πω με κάθε ελπίδα κατανόησης ότι επειδή είναι τραπεζικά τα δάνεια αυτά, δεν είναι δάνεια από ίδια κεφάλαια που τα διαχειρίζεται αυτοτελώς ο ΑΕΔ τώρα. Εκεί υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας με τις τράπεζες κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι πάρα πολύ απλή αυτή η ιστορία. Ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Νομίζω, έχω την πεποίθηση ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, διότι οι υπουργικές αποφάσεις για τις κατοικίες βγήκαν πέρσι τέτοια εποχή, ένα χρόνο μετά μιλάμε για περίπου 200.000 οικογένειες που επωφελούνται από τις ρυθμίσεις που έχουμε ετοιμάσει ή ετοιμάζουμε. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της χώρας τόσο μεγάλου εύρους παρέμβασης στον χώρο της εργασιακής πολιτικής. Θα υπάρξει κούρεμα σε αυτά τα δάνεια, ναι, κύριε Νεφελούδη? Ναι, υπάρχει ένα τρίπτυχο που θα λέει κανείς. Είναι ευνοϊκές ρυθμίσεις, έτσι? Ναι, 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 ναι. Είναι ρυθμίσεις διαγραφών, ρυθμίσεις μειώσεων και ρυθμίσεις για την ευνοϊκή αποπληρωμή. Δηλαδή είναι 82 περίπου χιλιάδες οικογένειες, από αυτές το 40%, ίσως και λίγο παραπάνω, αφορούν δανειολήπτες που έχουν δάνεια μέχρι 6.000 ευρώ, αυτά διαγράφονται αμέσως. Άρα τελειώνουμε με αυτή την κατηγορία. Από εκεί και πέρα, για όλους τους υπόλοιπους, διαγράφονται τόκοι περιμερίας, τόκοι κεφαλαίου και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν πάλι από την αρχή. Εκεί γίνεται μια μείωση της τάξης του 15% για όλους, στο αρχικό ποσό του κεφαλαίου πια, και από εκεί και πέρα μιλάμε για μια σειρά, για την είσοδο στη διαδικασία των ρυθμίσεων, μια σειρά κατηγοριών που δεν υπήρχαν ως κατηγορίες κοινωνικού χαρακτήρα για να ευνοηθούν, που είναι οι τρίτεκνοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν εκπτώσεις στο ποσό το οποίο υπάρχει, το οποίο έχουν δανειστεί. Για τι εκπτώσεις μιλάμε, κύριε Νεφελούδη? Γύρω στο 10% είναι εκπτώσεις αυτές, συν το 15% που έτσι και αλλιώς αφορά όλους. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τις δυνατότητες ρυθμιστικές παρεμβάσεις αρκετά ευνοϊκές. Αν για παράδειγμα κάποιος μπορεί σε μια πενταετία να πληρώσει το 60%, το 40% διαγράφεται. Αν σε 10 χρόνια μπορεί να διαγράψει, να πληρώσει το 80%, το 20% διαγράφεται. Θέλω να πω ότι έχουμε και τέτοια χαρακτηριστικά, γιατί άνθρωποι πολλοί, αυτό ευνοεί πάρα πολύ αυτούς που ήταν συνεπείς ή μπορούσαν να είναι συνεπείς, έτσι ώστε να τελειώνουν με την ομοιρία τους από τον. Είπατε από τις 6.000 και πάνω, γιατί από 6.000 και κάτω διαγράφεται όλα. Άρα μιλάμε για τα ποσά από 6.000 και πάνω. Ναι, 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 είναι... Για όλα τα ποσά, έτσι? Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για όλα τα ποσά? Για όλα τα ποσά. Πριν κλείσουμε, θέλει να ρωτήσω ο Κώστας. Όχι, απλώς και σε αυτό το θέμα. Επειδή κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να είναι απόλυτα συνεπείς με την ικανοποίηση, ας πούμε, και των δόσεων που θα δίνουν στο εξής. Εκεί θα υπάρχει point system, θα υπάρχουν ρήτρες, τι θα υπάρχει? Κοιτάξτε, προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, αν κάποιος, ας πούμε, κάνει μια ρύθμιση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα δίνει τόσα λεφτά το μήνα κτλ. Με βάση τις ρυθμίσεις που έχουμε. Και ξαφνικά, να χτυπήσω ξύλο, συμβαίνει κάτι στο χώρο, στην υγεία του ή συμβαίνει ένα έκτακτο περιστατικό ανεργίας. Έτσι, ναι. Μπορεί να απευθυνθεί στον ΟΑΕΔ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τεκμηριώσει
το αίτημά του και να μπορέσει να παγώσει ο χρόνος για αυτόν μέχρι να αποκατασταθεί η διαδικασία της, η κανονικότητα στη ζωή του, εν περιπτώσει. Πάμε τώρα σε αυτή την κανονικότητα που λέτε, κύριε Νεφελούδη, γιατί βλέπουμε από τις διαρροές τουλάχιστον και σε εφημερίδες. Και θέλω να το διαβάσουμε. Είναι η εφημερίδα των συντακτών, να τη δείξουμε. Μηνύματα δυσφορίας από τις Βρυξέλλες. Και αφορούν. Στον κατώτατο μισθό. Και στην αντικατάσταση του ΕΚΑΣ από νέο επίδομα. Το παράδειγμα της Πορτογαλίας το έχουμε επικαλεστεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε πει και στην κυρία Χτσιόγλου που την είχαμε τις προάλλες να μην έρθουμε μετά τον Αύγουστο και πούμε, κύριε Νεφελούδη, όχι, είχαμε αυταπάτες. Νομίζαμε ότι και εμείς μπορούσαμε όπως οι Πορτογάλοι να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Και εδώ βλέπουμε οι πρώτες διαρροές τουλάχιστον, οι οποίες από ό,τι διάβασα και στην εφημερίδα δεν επιβεβαιώνονται και από την κυβέρνηση. Ότι οι θεσμοί έχουν αντιδράσει στις προθέσεις που τους έχουν έρθει σε ένα πλάνο και ένα σχέδιο από το οικονομικό επιτελείο. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, καταλάβατε κι εσείς ότι δεν είναι ένας δρόμος τρομένος με ροντοπέταλα ο δρόμος διαπραγμάτευσης. Σε διαπραγμάτευση είμαστε. Με διαφορετικές απόψεις έχουμε με τους ανθρώπους αυτούς που εκπροσωπούν τους θεσμούς. Είμαστε σε μια διαδικασία μάχης, η οποία είναι καθημερινή, για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε το αυτονόητο. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα, ότι πρέπει και οι θεσμοί να αντιληφθούν ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα έχει αρχίσει να αλλάζει. Έχουμε, δεν ξέρω, θα έχει πέσει στην αντίληψή σας ίσως, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι έχουμε μια σωρία συλλογικών συμβάσεων εργασίας από την 1η-1η του 18, φέτος δηλαδή, μέχρι τώρα. Που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και φαινόμενο για φέτος. Και αν δεν το καταλάβουν. Δεν νομίζω ότι δεν θα το καταλάβουν. Είναι πραγματικότητα. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Κύριε Νεφελούδη, το θέμα είναι να μην θέλουν να το καταλάβουν. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ξέρετε. Εντάξει. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι είμαστε σε έναν δρόμο που δεν είναι στρωμένος με ροδοπέτελα. Είναι ένας δρόμος μιας αέναης διαπραγμάτευσης. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Όχι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε, αλλά το θέμα είναι αν και εμείς τα έχουμε καταφέρει μέχρι το διάστημα που ξεκινάμε τη μεταμνημονιακή εποχή να έχουμε φέρει εις πέρας όλα τα προαπαιτούμενα. Γιατί αν δεν τα έχουμε φέρει και ουσιαστικά μετατίθενται πράγματα, τότε όπως καταλαβαίνετε, κύριε Νεφελούδη, επειδή το έχει δείξει η πράξη και τα τόσα χρόνια που ζούμε, συνεχίζονται αυτή η υποπτία θα είναι ακόμη πιο αυστηρή. Όχι, νομίζω ότι θα είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Το έχουν πει και, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των προαπαιτούμενων. Δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη συνέπειά μας. Περιμένουμε βεβαίως και το επόμενο Eurogroup, γιατί φαντάζομαι εκεί θα συζητηθούν περισσότερο τα πράγματα και θα δούμε αν υπάρχουν αγκάθια και αν είναι αυτά. Όμως, κύριε Νεφελούδη, εγώ θα επιμείνω τώρα, γιατί ο κατώτατος μισθός είναι το πρώτο πράγμα που συζητούν όλοι. Αν βγούμε τον Αύγουστο από τα μνημόνια και δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να επιβάλλουμε θέματα που μας καίνε όπως ο κατώτατος μισθός, τότε γιατί υποκλίνει. Και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Γιατί λέμε όχι επιτροπή, αλλά θα έχουμε υποπτία, αν δεν μπορούμε τα βασικά να σπρώξουμε. Ναι, η διαφοροποίηση είναι ακριβώς αυτή. Θέλω να πω ότι τελειώνει με τον Αύγουστο του 2018, τελειώνει η επιτροπή. Η επιτροπή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σήμερα για να νομοθετήσουμε μια σειρά από αυτονόητα ή απλά πράγματα που δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε στη διαδικασία συναλλαγών, συνδιαλλαγών με τους θεσμούς. Αυτό δεν θα υπάρχει τότε. Βέβαια, θα υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα είναι ρυθμισμένο κοινά. Αλλά πέρα από αυτό όμως, θα έχει την αυτονομία η Ελλάδα, όπως πρέπει, όπως κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, να νομοθετεί με βάση τα δικά της. Τις δικές διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αυτή η διαδικασία είναι νομοθετημένη. Θα θυμάστε πολύ καλά ότι νομοθετήθηκε η επαναφορά τους, η επεκτασιμότητα και η ευνοϊκότερη ρύθμιση πέρσι, το Μάιο, με τις αντλήσεις στα τέλη της δεύτερης αξιολόγησης, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, μένει να τα δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα.